είμαστε εδώ, ένα ακόμα βράδυ Τρίτης και είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Είμαστε κουρασμένοι σήμερα, παρόλα αυτά είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για το καντοπράξη και είμαστε εδώ για αυτά που σας χρωστάμε. Σας είχαμε αφήσει με το παράπονο την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε αφήσει εκκρεμότητα όσον αφορά τις αντιδημαρχίες, όσον αφορά τους εντεταλμένους συμβούλους. Και έχουμε και ακόμα ένα-δύο μικρά θεματάκια να αναλύσουμε σήμερα. Αυτό είναι το προγραμματάκι μας για σήμερα. Φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι, ούτε απλό. Ναι. Και πάμε πριν αρχίσουμε, ναι, να θυμίσουμε για την εκδήλωση του συλλόγου μας το Σάββατο. Έτσι. Το Σάββατο 11 η ώρα το πρωί θα είμαστε και ελπίζουμε όσοι από εσάς μπορείτε να είστε και εσείς παρέα μας στο Ιωσιφόγλιο για την ημερίδα μας όπως έχει ανακοινωθεί. Σας έχουμε πει και από αυτό το βήμα σχετικά με τις οικογένειες με παιδιά αμαία. Ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ καλό για ποικίλους λόγους να παρευρεθείτε στην εκδήλωσή μας. Πολύ χρήσιμο, γιατί όλοι γύρω μας έχουμε κάποια αντίστοιχη περίπτωση και καλό είναι και να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και να γνωρίζουμε 5 πράγματα στο τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και πραγματικά να γνωρίζουμε την κατάσταση την οποία πολλοί συνανθρώποι μας βιώνουν. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την τύχη να μην ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Δεν μ' αρέσει που χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις. Όχι, είναι, εντάξει, είναι τυχαία γεγονότα, δεν είναι. Στην τελική όλοι εν δυνάμει. Ναι. Έτσι. Όλοι εν δυνάμει αμαία είμαστε, δεν είναι. Είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι από εσάς να έχουν περάσει από αυτή τη θέση. Ναι. Και δυστυχώς δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθούμε όλοι σε μια τέτοια θέση. Ναι. Τώρα πια στην κοινωνία μας έτσι όπως είναι και η καθημερινότητά μας έτσι όπως είναι, όλα πια είναι πιθανά. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο, 11 η ώρα. Θα το πούμε και στο τέλος, μην τυχόν και το ξεχάσετε. Ναι, θα έχουμε πλούσιο υλικό, πολύ εκλεκτούς καλεσμένους και από θεσμικής άποψης και από θέμα προσωπικότητων. Και θα είναι έτσι πολύ ευχάριστο να σας δούμε εκεί και να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από εκεί που τα αφήσαμε την περασμένη φορά. Την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί σε συγκεκριμένες αντιδημαρχίες. Είχαμε αναφερθεί στην Αντιδημαρχία Οικονομικών, την οποία ανέλαβε ύστερα από την πολύχρονη θητεία του Στάθη του Κούπα, ο Πολύδωρος Συρίγος. Αναλύσαμε σχετικά το θέμα. Νομίζω το καλύψαμε εκτενέστατα. Ναι, μια περίεργη προαγωγή, θα έλεγε κανείς, ίσως λίγο αδικαιολόγητη. Καλύψαμε επίσης την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας που ανατέθηκε στο Γιώργο τον Βολίκα. Και αυτό λίγο παράξενο, αναπάντεχο θα έλεγα εγώ. Καινούργια εν μέρει Αντιδημαρχία, καθώς αποσπάστηκε από την πρώην Αντιδημαρχία Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον ξεχωριστή Αντιδημαρχία για την Πολιτική Προστασία. Ναι. Και επίσης καλύψαμε... Που να φοβούνται τα χιόνια το χειμώνα που έρχονται. Και επίσης καλύψαμε για την Αντιδημαρχία Καθαριότητας την ανανέωση, όσο μπορούμε να το πούμε ανανέωση σε αυτό το πόστο, γιατί και παλαιότερα είχαμε τον Γιώργο Κρυκρή που ήταν ένας νέος άνθρωπος, ναι, μιλώντας πάντα ηλικιακά, και έχουμε τη διαδοχή από τον Οδυσσέα τον Ασυμπιάν. Ένα άλλο νέο παιδί της παράταξης, ναι, οκ. Okay. Και εδώ μιας, είπαμε, ίδιας φιλοσοφίας με τον οικονομικό, ένας αντιδήμαρχος πολλά χρόνια, και αυτή μια αλλαγή λίγο παράξενη. Έχει να κάνει με παρασκήνιο, εγώ θεωρώ. Θα το πούμε ίσως στο τέλος, το αναφερθούμε λίγο στο παρασκήνιο. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Ναι. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, θα πω εγώ. Πήγαινε μας στα ίδια μέρη, λοιπόν. Και πάμε στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Τι μας λες. Θυμάσαι ποιον έχουμε εδώ. Κάπου πάει το μυαλό μου. Θυμάμαι, κοίταξε, να σου πω τι θυμάμαι. Θα σου πω εγώ τι θυμάμαι. Θυμάμαι πολύ γκρίνια από τον κόσμο της Ιασμίνης για τις παιδικές χαρές. Θυμάμαι πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αντίδραση
από οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, τα οποία είχαν αποκλειστεί από το κολυμπητήριό μας. Θυμάμαι δηλαδή τέτοια θεματάκια, θυμάμαι προβλήματα έτσι λίγο με τα μαγαζιά, με τα τραπεζοκαθίσματα, κάτι λίγο πάει το μυαλό μου κάτι σε αθέμητο ανταγωνισμό, δεν ξέρω γιατί πάει εκεί συνειρμικά, δεν μπορώ να το εξηγήσω, με συγχωρεί, μπορεί να είναι λάθος ο συνειρμός. Αυτά θυμάμαι, δεν ξέρω, θες να μας πεις ποιος είναι? Είναι, ποιος είναι ο κύριος Διονύσης Κονιδάρης. Α, μάλιστα, ωραία, μπράβο. Για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον είχαμε ασχοληθεί αρκετές φορές, γιατί τα θέματα της αντιδημαρχίας το απασχόλησαν, όπως μερικά από αυτά ανέφερες, αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Άρα καλά θυμάμαι, κάτι καλά. Ναι, ναι. Δηλαδή είχαμε, όπως είπες, στη ΣΥ να τα κατηγοριοποιήσουμε, είχαμε θέματα με τα παιδιά της πόλης μας, είχαμε θέματα... Που χτυπούσαν και είχαν διάφορα έτσι, συμβάντα περίεργα, στις παιδικές χαρές. Είχαμε θέμα με τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο της πόλης μας. Όχι, όχι. Και των γύρω περιοχών. Ναι, και των γύρω περιοχών, ισχύει. Και φυσικά είχαμε και έχουμε θέματα με τα μαγαζιά της πλατείας. Ναι. Και το αιώνιο οριακά δίλημα, πόσο θεμητό είναι, πόσο σωστό είναι, πόσο ηθικό είναι, που φυσικά δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό. Όχι, αλλήμον, εμείς δεν... Με συζήτηση κάνουμε. Ένας... καταστηματάρχης ουσιαστικά της πλατείας. Να ελέγχει τους άλλους καταστηματάρχες. Ακριβώς. Ενδιαφέρον, ε. Έτσι, αυτό τώρα είναι, θα έλεγε κανείς, είναι περίπτωση για διατριβή πανεπιστημιακού επίπεδου. Αυτό που συμβαίνει στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που έχει, ας πούμε, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είναι υπεύθυνος από το Δήμο, αρμόδιος αντιδήμαρχος, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ταυτόχρονα παλαιότερα ήταν και εντεταλμένος σύμβουλος ο ίδιος άνθρωπος για τα τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άλλοι καταστηματάρχες γι' αυτό. Δηλαδή, πώς νιώθει κάποιος που ένας ανταγωνιστής του είναι και ο αντιδήμαρχος του? Μία παρένθεση. Ναι, αφού αναφερόμαστε... στα τραπεζοκαθίσματα της πλατείας. Ναι. Να ενημερώσουμε όσους δεν το έχουν παρατηρήσει. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Ναι, ναι. Ότι τα περιβόητα καθίσματα COVID, μάλιστα, τα οποία είχαν κλείσει μεγάλο χώρο της πλατείας. Που και γι' αυτό είχαμε αντίδραση από τον κόσμο, mm-hmm, της Νέας Σμύρνης, από τους δημότες, ας πούμε, και τον κόσμο, τους κατοίκους. Τα ενδιάμεσα λοιπόν τραπεζοκαθίσματα ανάμεσα στα παρτεράκια, να, μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων που είχαν έμπροστα τα μαγαζιά και των τραπεζοκαθισμάτων που είχαν εντός της πλατείας ουσιαστικά, απομακρύνθηκαν. Μάλιστα. Ποιο είναι όμως το εντυπωσιακό και άξιο αναφοράς σε αυτό το ζήτημα? Τα τραπεζοκαθίσματα είχαν πολλές διορίες στο παρελθόν. Είχαμε πει αρχικά ότι θα ήταν τα προηγούμενα Χριστούγεννα, το καλοκαίρι, και είχε φτάσει πρόσφατα καταληκτική ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου, μάλλον συγγνώμη, 25 Σεπτεμβρίου, ναι, ήταν η καταληκτική ημερομηνία, η οποία όμως πήρε παράταση. Και πήρε παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Υπέροχα. Το εντυπωσιακό λοιπόν σε αυτή την κατάσταση είναι ότι πολλοί δήμοι, οι περισσότεροι μάλλον δήμοι ανά την Ελλάδα, συμφώνησαν με αυτή την παράταση και παραχώρησαν τους χώρους που είχαν παραχωρήσει για να ανακάμψουν ουσιαστικά από τα μαγαζιά, ναι, από, τη... από το πλήγμα του COVID. Ναι. Έδωσαν την άδεια για να υπάρχουν ακόμα. Και βγάζω το καπέλο σε αυτό προσωπικά στο Δήμο Νέας Σμύρνης, ο οποίος είπε όχι, ουσιαστικά όσο τα κρατήσατε, τα κρατήσατε και δεν άφησε άλλα περιθώρια στους καταστηματάρχες να αφήσουν τα τραπέζια κλείνοντας τον δημόσιο χώρο της πλατείας. Θέλω να το θυμηθείς αυτό για τα τραπέζια. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, επειδή ακριβώς, όπως έχουμε πει, θα λέμε και θα ξαναπούμε, βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Ναι. Και μία αντίθεση προς τους καταστηματάρχες, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση.
δεν το περίμενα να μην αφήσουμε αυτή την ελευθερία εφόσον μας δόθηκε η επιλογή. Και ναι, να μπουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι απέναντι από τους καταστηματάρχες. Δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια. Δηλαδή, με το Δήμο, ας πούμε, είμαστε συνηθισμένοι στις τουλάχιστον στις δύο προηγούμενες εκλογικές μάχες, τις χρονιές τις εκλογικές, να δίνει αβέρτα. Πάρτε, τι θέλετε, να τάζει, να υπόσχεται, να κάνει τα ρουσφετάκια, να τακτοποιεί, να... Τέλος πάντων, να υπάρχει όλο αυτό, ρε παιδί μου, το αλυσβερίσι, το εκλογικό, το προεκλογικό. Ναι, είναι κόντρα αυτό που κάνανε τώρα που τους πήρανε τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν ξέρω. Εγώ το σημειώνω στα θετικά παρόλα αυτά. Στα θετικά που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και νομίζω προχωράμε ύστερα από αυτά. Πάμε στην επόμενη αντιδημαρχία, στην επόμενη ανανεωμένη αντιδημαρχία και μιλάμε για την αντιδημαρχία του Αλέξανδρου Ζαβού. Και είναι η Αντιδημαρχία Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης και Τεχνικών Υπηρεσιών. Εντάξει, δεν τη βρίσκω και ιδιαίτερα ανανεωμένη. Τεχνικών Υπηρεσιών ήταν και πριν. Ναι. Το είχε πάρει νομίζω σε κάποια αλλαγή που είχαν κάνει παλιότερα. Πάλι του είχαν βάλει κάτι δύο χρόνια. Ναι. Με ηλεκτρονική διακυβέρνηση κτλ. Έχει αλλάξει, ναι, όταν είχε ανεβάλει το. Και την περασμένη χρονιά ήταν στην ίδια αντιδημαρχία. Ναι. Εντάξει, αυτό περνάει λίγο. Θα το έλεγε κανείς λίγο άχρωμο. Λίγο. Άχρωμο σαν ότι δεν έγινε κάτι, δεν άλλαξε κάτι στην ουσία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος στην ίδια θέση. Στα τεχνικά ζητήματα, σαφέστατα και πολύ έχει πολλά προβλήματα. Πολλά έχουν μείνει πίσω, πολλά έχουν ξεφύγει από τις διορίες και από τα χρονικά όρια που είχαν θέσει και οι ίδιοι από το Δήμο. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να τον κρίνω το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο ούτε θετικά ούτε αρνητικά ακόμα. Σίγουρα είναι άλλη μία καυτή πατάτα, θα έλεγε κανείς, γιατί μην ξεχνάμε και τον κλειστό Αρτάκης. Ή γενικότερα οι αναπλάσεις που κάνουν συνέχεια βρίσκουν τον κόσμο αντίθετο, ταλαιπωρούν πιο πολύ παρά διευκολύνουν τελικά και ούτε να πεις ότι προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στο διατάφτα δηλαδή. Δεν ξέρω άμα είναι θετικό ή αρνητικό το πρόσημο στο συγκεκριμένο. Κοίτα, για μένα, στο πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου βλέπω ότι προσπαθεί. Υπάρχει μια διάθεση να προχωρήσει πράγματα, δηλαδή να κάνει κάτι, να μην τα αφήσει να διαλυθούν, ας πούμε, ή να βαλτώσουν πολύ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αρκετό. Για κάποιο λόγο, δηλαδή, τουλάχιστον αυτό δείχνει η καθημερινότητα σε αυτή την πόλη. Και οι πράξεις, έτσι και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δείχνουν ότι δεν είναι αρκετό το να έχεις απλά μια θετική εικόνα ή μια θετική διάθεση στο να λύσεις τα προβλήματα. Πρέπει και να τα λύνεις, έτσι. Να τα λύνεις πραγματικά, να κλείνουν τα ζητήματα. Κοίτα, εγώ εκτιμώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος γνωρίζει, ναι, τα έργα τα οποία τρέχουν, ξέρει να σου μιλήσει επακριβώς για κάθε έργο. Ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται στην αντιδημαρχία του. Ναι. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ανθρώπους στο Δήμο, οι οποίοι τους ρωτάς με ποιους συνεργάζεσαι στο πόστο σου και δεν γνωρίζει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται καθημερινά. Σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια δύσκολη αντιδημαρχία. Είναι μια αντιδημαρχία με πολλά προβλήματα. Ναι. Γιατί πραγματικά τα έργα που τρέχουν στη Νέα Σμύρνη, όντως ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο και είναι αμφιλεγόμενο εν τέλει κατά πόσο είναι βοηθητικά και βοηθάνε την ανάπτυξη της πόλης, τόσο σε εμπορικό τομέα, όσο σε κυκλοφοριακό, και σε πολλούς άλλους τομείς. Λειτουργικά δεν είναι, ναι, έχουν προβλήματα. Πάρε για παράδειγμα, μάντεψε τι. Ποια οδό. Πάμε στην Ομήρου. Για πάμε.
Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στην ομίλη. Ναι, ναι. Θα σου αναφέρω ένα χθεσινό περιστατικό. Ναι. Καθώς τα περιβόητα έργα του ΟΤΕ. Ωραία. Στα οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το... άρχισαν και στην Ομήρου. Καλά θα πάει. Έχουν αρχίσει, έχουν σκάψει την Ομήρου, έχουν αφαιρεθεί πολλές πλάκες, δεν γνωρίζω αν θα επανατοποθετηθούν. Και πέραν από τις πολλές φθορές που έχει η Ομήρου, πολλά σπασμένα πλακάκια, που πλέον γίνονται και δύσβατα και επικίνδυνα, πάμε σε ένα θέμα που έπληξε ένα μαγαζί την χθεσινή ημέρα. Χθες το πρωί που άρχισαν τα έργα στην Ομήρου και έσκαψε το συνεργείο του ΟΤΕ, θα πει κανείς τι πιο σύνηθες να συμβεί. Έτσι είναι. Και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πέρα, κατά λάθος για ακόμα μία φορά, έκοψαν ένα σωλήνα της ΕΙΔΑΠ. Και επί μισή ώρα υπήρχε ένας πίδακας νερού, ο οποίος εκτοξευόταν σε ένα εμπορικό μαγαζί της πλατείας, στη βιτρίνα, στη Ομήρου. Μπορεί να βγάζε πετρέλαιο, δεν ξέρεις. Να γινόμασταν πλούσιοι όλοι στη Νέα Σμύρνη. Μόνο το Ντουμπάι και τα Εμιράτα. Και το ερώτημα είναι, αφού πολλοί άνθρωποι, μαζί ίσως και ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, προσπαθούν να μπαλώσουν τα πολλά προβλήματα που έχει ο Μύρου, είναι άλλο ένα που προστίθεται στον κουβά. Και το ερώτημα είναι, η ανάπλαση μπορεί να λέγεται ανάπλαση ακόμα? Γιατί τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύτηκε και ένα άρθρο σε γνωστή εφημερίδα, σε γνωστό site, που έλεγε τα καλύτερα για αντίστοιχες αναπλάσεις στον Άγιο Δημήτριο. Τι μας λέτε? Η ερώτηση είναι, γιατί σε εμάς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί δεν έχουν επενέσει τις υπέροχες αναπλάσεις μας? Είναι τόσο υπέροχες που σ' αφήνουν αποσβολωμένο. Δεν μπορείς να... δεν έχεις λέξεις να το εκφράσουν αυτό που γίνεται εδώ στη Νέα Σμύρνη. Πάμε όμως να προχωρήσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αλλά θα χρειαστούμε άλλη μια εκπομπή, έτσι όπως πάμε. Ό,τι ισχύει σε όλους, ισχύει και σε αυτούς. Θα το πω πολύ απλά, πολύ κοινικά. Τόσα χρόνια όλοι, και θα το πω με μεγάλη αγάπη, κοιμόσαν το όρθι. Εκοιμόσαν το όρθι. Δεν κάναν τίποτα. 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 Μόνο υποσχέσεις, μόνο φρουφρού, αρώματα, ωραίοι, κονιόρδι κτλ. Τώρα τι να προλάβετε να λύσετε σε ένα χρόνο προεκλογικό? Δηλαδή, εντάξει. Εκεί, πίδακες. Θα πηδάτε με τους πίδακες μαζί, να μαζεύετε τα νεράκια. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε το «Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε». Συνεχίζουμε. Ωραία. Σταθερά με Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης. Και μάλιστα, φυσικά στο πόστο αυτό βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Χατζηδής. Μάλιστα, υπέροχα. Το μόνο που θέλω να πες, πω εγώ πες, ναι. Είναι μια παράκληση στο συγκεκριμένο αντιδήμαρχο. Βεβαίως. Να μας απαντήσει. Αν βάφει... Όχι, κάτι πιο πρακτικό. Εντάξει. Και σοβαρό. Ναι, ναι, μάλιστα. Να μας απαντήσει σε κάποια μηνύματα που του έχουμε στείλει, σχετικά με το αν υπάρχει δυνατότητα να μας κοινοποιήσει κάποια στοιχεία ο σύλλογος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς σε κάποιες οικογένειες που ενδεχομένως το έχουν ανάγκη και ίσως ο Δήμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί έχει υπάρξει δυστυχώς επικοινωνία, ναι, η οποία δεν έχει απαντηθεί, ναι, και δεν έχουμε νέα στο συγκεκριμένο τομέα. Θέλω να σταθώ στα βασικά, σε αυτά που πραγματικά μετράνε, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το συνδημότη μας, για το συμπολίτη μας. Ναι, ωραία. Μακάρι, μακάρι να έχει ακουστεί αυτό, οκ. Okay. Την άποψή μου, εσύ προσωπικά τη γνωρίζεις. Νομίζω ότι αυτό είναι κιόλας δυστυχώς, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν για άλλους λόγους. Θέλω να... Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι δεν...
δεν θα βγει η άκρη, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί που είναι αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, ας πούμε, σε ένα πόστο εκλεγμένοι και με αντιδημαρχίες και με μισθούς και είναι στο σύστημα, προφανώς θέλουν να συντηρήσουν και να κρατήσουν το σύστημα και στο βωμό της πολιτικής επιβίωσης τα θυσιάζουν όλα. Δεν σκέφτονται δηλαδή ότι, ξέρεις τι, υπάρχει ο τάδε σύλλογος ή η τάδε συλλογικότητα που μπορεί να με βοηθήσει. Προφανώς θα απευθυνθεί σε μια συλλογικότητα που είναι αποκλειστικά δεξαμενή σταυρών για τον ίδιο ή για τους ίδιους του συστήματος. Έτσι. Κλείνει ο σχολιασμός μου σε αυτό και ονοείτο. Τώρα, ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλει να δείξει έργο, δείχνει έργο, δεν είμαι σίγουρος ότι κάνει, άλλο κάνω, άλλο δείχνω. Είναι στη λογική του να ζητήσω βοήθεια για συγκεκριμένα πράγματα επειδή δεν έχω το budget από συλλογικότητες που με στηρίζουν ή φορείς που με στηρίζουν. Έχει αρχίσει και κινείται, για μένα δυστυχώς, κινείται καθαρά προεκλογικά εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα το κάνει πιο έντονα, δηλαδή στέλνει σε δημότες emails και λέει ότι κοίταξε να δεις, είμαι φοβερός, έκανα αυτό, έκανα το ένα, έκανα τ' άλλο, έχω βγάλει φωτογραφίες στην τάδε συναυλία, άσχετο με την αντιδημαρχία, καμία σχέση. Αυτά με ενοχλούν αρκετά. Παρόλα αυτά, αυτό που του δίνω και τον παραδέχομαι, να σου πω την αλήθεια, παρά τα όποια αρνητικά, τα αρνητικά κατ' εμέ, παρά τα όσα διαφωνώ, είναι ότι ότι είναι από τους, αν όχι μοναδικός, είναι από αυτούς που θα γκρινιάξουν και δημόσια για να πάρουν κάτι. Δηλαδή, θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα γκρινιάξει σε όλους μπροστά, θα γκρινιάξει και θα ζητήσει από τον Δήμαρχο, από τον Γενικό Γραμματέα, από τον οποιοδήποτε, ότι ρε παιδιά, εγώ έχω σκεφτεί να κάνω αυτό. Γιατί θέλω κονδύλι, θέλω αυτό, θέλω... Δηλαδή, του το δίνω αυτό ότι το ψάχνει και κυνηγάει να ζητήσει παραπάνω πράγματα για την αντιδημαρχία και για τον τομέα του, θέλω να πιστεύω, και έχω την καλή διάθεση και πιστεύω ότι το αφορά. Αυτά, δεν έχω δηλαδή κάτι άλλο. Τώρα είναι δύο τα δημάρχη. Βασικά συμφωνώ απόλυτα στους αλήθες. Για μένα πολύ άχρωμο, πολύ άγνωστο, γιατί ταιριάζει απόλυτα με την κοινωνία του κοινού. Ως τώρα, ναι, προφανώς πλά. Κρίνουμε το μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το μέλλον. Μακάρι να διαψευθούμε στο μέλλον. Μέχρι στιγμή αυτό είναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή υπήρχε μεγάλο beat με τον προηγούμενο δήμαρχο του Συρίγου και βάλανε έναν άνθρωπο απόλυτα ήρεμο και συγκαταλαστικό και αυτό το πράγμα το ουδέτερο για να
ξέρεις, για να ηρεμήσει τις πυρολίες, να κατευνάσει τα πνεύματα. Μπορεί. Μπορεί να είναι μια στρατηγική, μια στρατηγική τέτοια. Από εκεί δεν ξέρουμε αν μπορεί να αποτύχει. Αν μπορεί να κάνει κάτι να προσφέρει κάτι πραγματικά. Εντάξει, είναι ακόμα ένα τέτοιο. Όχι, αλλά εντάξει, είναι σύνηθες. Το τύπιο φίλος που θα συμβεί. Να είναι οι παρατάξεις γεμάτες γιατρούς που επειδή έχουν ιατρία μπορούν να εκλέγονται με τη σύμβουλη. Δηλαδή μέχρι εκεί πάω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό, ξέρω, καλή θητεία να επιθυμεί τον άνθρωπο. Μακάρι να μπορέσει να αντιστρέψει τα πράγματα και να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και που ευχόμαστε τα καλύτερα. Κοίταξε, να σου πω γιατί εγώ είμαι δύσπιστο. Πολύ δύσπιστο, πολύ δύσπιστο. Είμαι δύσπιστο για τον εξαπλό λόγο. Μέχρι στιγμής έχει δείξει αυτό που έχει δείξει, έχουμε μια εικόνα του. Σε αυτή την εικόνα έρχεται το ναι στην εισήγηση, που είναι μονίμο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιο ή να ανακληθεί. Είναι ναι, yes, sir, πάμε ναι, ό,τι πείτε. Και δυστυχώς η παιδεία είναι κάτι το οποίο θέλει μάχη. Δηλαδή θέλεις ένα μάχημο δυνατό, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει πράγματα και δυστυχώς όχι μόνο από το θέμα. Πρέπει να διεκδικήσει και από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί εκεί κάποια πράγματα σε περιορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και η νόμη και όλο το που έχει να κάνει με την παιδεία και τη σχολεία. Και με τις εγκαταστάσεις και με τα επιχειρησιακά. Ο προηγούμενος αντίδραμος ήταν yes man σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις. Έτσι. Και ναι, να περάσουμε τη γραμμή της κυβέρνησης, άσχετα με το ότι τα παιδάκια είναι στο κύβερ, ή με το ότι τα παιδάκια δεν θα έχουν θέρμανση. Τώρα συγκεκριμένως νομίζω ότι είναι στα ίδια ανησυχήματα που είναι ένας πιο ήρεμος άνθρωπος. Οπότε γι' αυτό δεν βλέπει λύσεις και ότι θα αλλάξει κάτι. Πάμε τώρα στην τελευταία. Όποτε δηλαδή εκφράζεται. Ναι, αλλά πολύ έντονο. Πολύ έντονο σε βαθμό ανησυχητικό. Έτσι, κάθε φορά που όποτε ήταν αυτές οι περιπτώσεις που μιλούσε και μία αντιδρούσε κάτι έλεγε, συνεχίσε, ήταν το περίπτωση με σάλιγμα. Έτσι, άκουγα αν ακούω από σπίτι το ραδιόφωνο και την ταινία του Παπαδίου είναι πολύ παράξενο κάποιο να πάρει και έτσι. Και την ελληνική το φίλι για αυτό που είσαι έπρεπε. Είναι για να είναι. Είναι παντού. Περπατάει, κάνει την εκπομπήτσα του, την αγία, τα φωτογραφία. Είναι κάτι, ναι.
και είναι και μεγαλύτερος από όλους τους άλλους, οι οποίοι είναι καθισμένοι στις καρέκλες τους, στα γραφεία τους και δεν ξέρω όπου αλλού κάθονται. Υπάρχει έξω, κυκλοφορεί, μιλάει με τον κόσμο, έχει μια αλληλεπίδραση με το πράγμα. Δείχνει ζωντανός σε σχέση με αυτό. Καλή ανανεωμένη θητεία. Κάτι άλλο. Ναι, έτσι να τους αναφέρουμε λίγο, αν θα κάνουμε το λάθος με περίπου που θα γίνει, δεν τα λέμε. Ωραία. Το 3 είναι σημαντικό. Θα το... θα το λέω. Πάρα πολύ καλό. Είναι από την δύο που γνωρίζουν τι συμβαίνει στον Δήμο, τι γίνεται σε αυτό το κίνδυνο της νέας δόρυφας. Τι συμβαίνει στην νέα δόρυφα. Και όμως οι επιχειρηματίες δεν είναι την περιουσία του Δήμου. Δηλαδή από τους λίγους που τα γνωρίζουν. Που γνωρίζουν τουλάχιστον το αντικείμενο. Όχι, γιατί είχαμε ένα θεματάκι, αλλά άμα το ανοίξουμε θα μας πάρει πολύ. Θα το αναλύσουμε σίγουρα την επόμενη εκπομπή. Τι αφορά τους καταστηματάρχες. Αφορά την παγιωμένη τακτική πλέον του Δήμου να ζητάει από, από τον κόσμο που θα πει τις πολιτείες
και αυτούρα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη εβδομάδα. Σας περιμένουμε όλους. Είναι πολύ σημαντικό. Και τον Γιώργο Γαλλικάκη. Καλό βράδυ σε όλους.